Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι μου, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τους καλεσμένους μας. Στο στούντιό μας αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Μιχάλης Πουλάς, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Γιάννη Μαστροκούκου. Καλώς ήρθατε, κύριε Πουλά. Καλώς σας βρήκα. Σας ξεσηκώσαμε από το εστιατόριό σας, έτσι, και σας καθυστερήσαμε αρκετά, οπότε ζητούμε συγγνώμη, αλλά είναι δύσκολες ημέρες. Δεν πειράζει. Δύσκολες ημέρες. Μόλις έμαθα ότι είναι ξάδερφος ενός πολύ πολύ καλού μου φίλου, του τερματοφύλακα του τέος του Καλλιμνιακού, του Αντώνη του Πουλά, που ήταν, θεωρώ, μια ίσως καλύτερος τερματοφύλακας που έχει βγάλει ποτέ η Κάλυμνος. Να, λοιπόν, που ο ξάδερφος είναι στην πολιτική. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Από ό,τι μας είπατε, από ό,τι θεωρούσα, πρώτη φορά. Πρώτη φορά κατεβαίνω. Το βάπτισμα του πυρός. Μάλιστα. Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, γιατί μας είπατε, μου είπατε ότι είστε άνθρωπος και του τουρισμού και εμείς θεωρούμε ότι οι άνθρωποι του τουρισμού πρέπει να έχουν σε όλα τα δημοτικά συμβούλια των νησιών ισχυρή φωνή. Διότι αυτοί γνωρίζουν, αυτοί έχουν το άγχος να πληρώσουν όλους τους εργαζόμενους όταν μια χρονιά δεν πάει καλά. Αυτά τα γνωρίζουν αυτοί πολύ τα καλύτερα. Τα προβλήματα όλα. Οπότε θα τα συζητήσουμε αυτά. Ωραία. Στη συνέχεια. Ας μας πει λοιπόν, μια και είναι η πρώτη φορά ο κύριος Πουλάς, τι τον έκανε να ασχοληθεί με την, έτσι, πιο ενεργά, γιατί είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας μας. Τα τελευταία. Και γιατί το Γιάννη το Μαστροκούκο, βέβαια. Λοιπόν, τα τελευταία 40 χρόνια μπορώ να σας πω, ασχολούμαι με τον τουρισμό, με το ξενοδοχείο, με το εστιατόριο. Τώρα έχω και μια καφετέρια στις Μιλφιές. Δεν έχω δει τίποτα να έχει γίνει. Ήμουνα μέλος και του Σωματείου των Ξενοδόχων. Εκάστοτε καινούριο δήμαρχο, τον επισκεπτόμαστο, δίναμε τις προτάσεις μας, τα προβλήματά μας. Τίποτα μα τίποτα από όλους δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν ακουστήκα ούτε ένα πρόβλημα. Και βλέπω ότι τα ίδια προβλήματα που υπάρχουν σήμερα υπήρχαν και τότε. Λοιπόν, κάπου είπα και εγώ, ρε παιδιά, δεν πάει άλλο. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μπορώ, αυτό που ξέρω για τον τόπο μου, για τις Μυρτιές, για το Μασούρι, για την Τέλετο, γιατί από εκεί δει ο περισσότερος κόσμος της Καλύμνου. Και έχουν εγκαταληφθεί εντελώς. Πιστεύετε ότι όλα αυτά που εσείς θέλετε να συνδράμετε, να βοηθήσετε την Καλύμνο, μπορείτε να τα κάνετε με επικεφαλής και με την παράταξη του Γιάννη του Μαστροκούκου? Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος πολύ ζωντανός. Ξέρει τα προβλήματα του τόπου. Ακούει, που είναι σπουδαίο, γιατί κανείς δεν είναι γνώστης των πάντων. Και αν δεν ακούσουμε τα προβλήματα του κόσμου, δεν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε και τίποτα. Λοιπόν, βασικό για μένα αυτό, ακούει. Δεύτερο, έχει πολλούς νέους, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Και αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει. Τώρα, το αποτέλεσμα θα δείξει. Θα δείξει, έτσι. Να μας μιλήσετε λίγο για τα προβλήματα της περιοχής σας. Ναι. Ποια πιστεύω είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει τώρα με τις Μασούρι είναι το πάρκινγκ. Εγώ έχω εντοπίσει ορισμένους χώρους που μπορούν να γίνουν εύκολα πάρκινγκ. Να γίνει μια αποψηφόρηση του δρόμου, γιατί αν θα έρθει το Ιούλιο-Αύγουστο στις Μυρτιές και στο Μασούρι, είναι ένα πανδαιμόνιο. Με συνέπεια να έχει γίνει μονοδρόμηση, η οποία έχει πεθάνει τις Μυρτιές. Δεν δουλεύει οι Μυρτιές όπως πρέπει να δουλέψει, ενώ οι Μυρτιές ήταν η καρδιά του τουρισμού. Δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν μπορεί να ράξει κανένας τίποτα. Υπάρχουν χώροι. Ας τους εκμεταλλευτούν, να τους κάνουν πάρκι. Υπάρχουν λύσεις πολλές. Αλλά κανένας δεν έχει σκύψει να δει το πρόβλημα ποιο είναι. Πάντως, εγώ πήγα την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή και είδα τώρα που ουσιαστικά 8 στα 10 μαγαζιά ήταν άδεια. Αυτή είναι η εικόνα η τουριστική αυτή τη στιγμή. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, να είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή, εκεί που καθίσαμε να φάμε, το αφήσαμε τουλάχιστον 500 μέτρα. Δεν μας πείραξε, αλλά φαντάζομαι τι γίνεται εκεί Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν θέλω να το φανταστώ τι γίνεται Ιούλιο και Αύγουστο. Γενικότερα η Κάλυμνος έχει πρόβλημα με το πάρκινγκ, όμως υπάρχουν προτάσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν λύσεις. Είναι οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει. Οι άνθρωποι που έχουν καταστήματα, έχουν υπαλλήλους. Αν δεν ακουστούν αυτοί που γνωρίζουν, δεν μπορεί να ακουστούν αυτοί που δεν γνωρίζουν. Αυτό λέμε ακριβώς. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Μιχάλη. Λοιπόν, οι παραλίες. Μέχρι στιγμής, σήμερα μάλιστα μιλούσαμε ένα ζευγάρι αναρχητών. Μου λέει, πήγαμε στα Αργυρνώτα να κάνουμε μπάνιο μετά τη αυτό. Μου λέει, τα σκουπίδια που υπάρχουν στην παραλία είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, δεν έχουν καθαριστεί τίποτα. Μα είναι κοντεύουμε Ιούνιο μήνα. Αυτά έπρεπε να είχαν ήδη γίνει από καιρό.
καθαριότητες, φωτισμούς, όλα αυτά. Δηλαδή έχουν καταντήσει αυτά που πρέπει να γίνουν τα αυτονόητα, να τα έχουμε ξεχάσει εντελώς. Δεν ξέρω, πρέπει να ασχοληθούμε. Και επειδή ο Γιάννης ο Μαστροκούκος είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει επιτελείο και έχει καλό επιτελείο, γιατί δεν είναι του ενός ανδρούς δουλειά, ας πούμε, θα σκύψουμε όλοι πάνω στα προβλήματα και θα δουλέψουμε, πιστεύω, πάρα πολύ ώστε να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα. Τα απλά, τα καθημερινά, τα οποία δυστυχώς δεν τρέχουν. Δυστυχώς έχουν γίνει τόσες επενδύσεις, έχουν έρθει τόσος κόσμος, είστε ένα νησί γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα για τα σφουγγάρια, για τις αναρρίξεις σας και πολλά άλλα καλά πράγματα. Και κύριε Πουλά, δεν έχετε λύσει ακόμα αυτά τα θέματα που πραγματικά είναι να λυπάσαι, να ακούς ότι αυτός ο τόπος αυτά τα βασικά προβλήματά του ακόμα δεν τα έχει λύσει. Και μιλάμε τώρα για τις Μυρτιές. Ό,τι πιο ωραίο έχει να δείξει η Κάλυμνος. Εάν πάτε στο λιμάνι των Μυρτιών, δεν θα πάτε κοντά, θα σηκωθείτε να φύγετε. Γιατί? Από τη βρωμιά, από τη δυσοδεία, από το χάος που επικρατεί, ο καθένας αφήνει ό,τι έχει και δεν έχει εκεί. Δηλαδή βλέπω τους ξένους, πάνε και σηκώνονται και φεύγουν κατευθείαν και κατατρομαγμένοι. Μου λέει, τι είναι αυτό? Δηλαδή είναι απαράδεκτα πράγματα δηλαδή. Θεωρείτε ότι έχει εγκαταλειφθεί η περιοχή? Έχει εγκαταλειφθεί πάρα πολύ. Έχετε μιλήσει με τον Δήμαρχο, έχετε μιλήσει με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, γιατί μαθαίνουμε ότι τρέχει, πηγαίνει, βοηθάει όπου... Έχουν πει και... Τι σας απάντα, τι σας λένε? Εμένα τα προσωπικά, εγώ πάνω σε αυτό το ζήτημα, έχουν πάει ο Παντελής Γεωργαντής, ο οποίος είναι μέρος της παράταξής μας, τα έχει πει, τα έχει ξαναπεί, δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν κινείται. Γιατί να μην γίνεται, δεν θέλει ο Δήμαρχος? Δεν ξέρω, ρε παιδιά, έχουν άλλες προτεραιότητες οι άνθρωποι. Ξέρω, τι να πω τώρα. Έχουν άλλες προτεραιότητες οι άνθρωποι. Το διαμάντι της Καλύμνου. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με μια υποσκαφή, αν δεν κάνω λάθος, στο λιμανάκι, στο Μελιτσάχα, στην περιοχή. Έχει προχωρήσει αυτό κάτι? Αλήθεια, έχω πολύ καιρό να περάσω. Έχει τακτοποιηθεί αυτό, γνωρίζετε? Για ποιο υποσκαφή? Υπάρχει κάτι, μια καθίζηση, κάτι στο λιμανάκι του Μελιτσάχα, αυτό έχει τακτοποιηθεί? Γνωρίζετε, γιατί είστε τη περιοχή. Θα ρωτήσουμε γνωρίζω. Στη συνέχεια τον κύριο Τηλιακό που θα είναι εδώ. Ναι, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να περάσω από εκεί, ενώ πάω τέλενδο. Αυτό που γνωρίζω ότι δεν υπάρχει πέρασμα από την παραλία των Μυρτιών. Να πας δηλαδή από το ξενοδοχείο μέχρι το Μουράγιο που είναι τα πλοιάρια για την τέλενδο. Ναι, αυτό το. Αυτό έχουν χτυπήσει ανθρώποι, έχουν σκοτωθεί ανθρώποι και δεν έχει ενδιαφερθεί κανένα να γίνει κάτι τι. Να υπάρχει κάποιο πέρασμα. Έχει ένα τοίχο εκεί μπροστά, αλλά ο τοίχο αυτό είναι 150 χρονών, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να το ρίξεις κάτω αυτό το πράγμα. Λύσεις υπάρχουν, ή αν έχεις την καλή θέληση, να κάνουμε και μια μελέτη να διορθωθούν όλα τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολα, παιδιά, αρκεί να υπάρχει η θέληση. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να ρωτήσει ο Νίκος. Όχι, εγώ μου κάνει εντύπωση, Ειρήνη, ότι εντάξει, εγώ για να είμαι ειλικρινής, πήγα, είδα την περιοχή, είναι πάρα πολύ όμορφη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος, την είδα συμμαζεμένη, είδα το μεγάλο πρόβλημα του πάρκινγκ σίγουρα. Θεωρώ όμως ότι από εδώ και πέρα τουλάχιστον πρέπει εσείς να πιέσετε ώστε αυτοί οι μήνες οι καλοκαιρινοί να είναι πιο συχνή αποκομιδή των σκουπιδιών, να λυθούν τα προβλήματα αυτά, διότι έτσι θα βοηθηθεί ολόκληρο και ολόκληρο το νησί. Σωστό είναι αυτό. Οι αρμόδιοι πρέπει να το αναλάβουν. Πρέπει να το αναλάβουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και είναι στις θέσεις αυτές. Πήγαμε στην Τέλεντο. Έχει κάποιος κύριος ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Τέλεντο. Μου λέει: έχουν 6 μήνες, μου λέει, να έρθουν να μαζέψουν τα σκουπίδια. Μα ο άνθρωπος αυτός έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά. Φωτισμός δεν υπάρχει, πεμένα κάτω, δεν υπάρχει κάποιος να τα συντηρήσει. Πώς θα βοηθήσει τον. Δεν πρέπει να βοηθήσει τον επιχειρηματία να ζήσει, να θρέψει και άλλες οικογένειες και ίσως να επενδύσει, ή αν δει ότι πάνε καλά τα πράγματα. Ή αν επενδύσει ο καθένας περισσότερα, καλύτερα για το νησί θα είναι. Και περισσότερος κόσμος θα δουλέψει και το χρήμα θα κινηθεί, γιατί είναι αλυσίδα. Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τώρα εκεί στις τουριστικές περιοχές, μόνο με ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μας το έχουν πει και οι κάτοικοι του Μασουριού, ότι και εκείνοι αναγκάζονται και πληρώνουν άνθρωποι για να καθαρίζει. Ναι. Και επίσης, πριν λίγες μέρες που είχαμε μια συζήτηση πάλι για την καθημερινότητα, μας έστειλαν μήνυμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο στα Σκάλια και μας είπαν ότι. Έλεγε εδώ κάποιος σύμβουλος, ασκούσε κριτική ότι δεν καθαρίστηκαν οι παραλίες και όλα αυτά. Και ο άνθρωπος είπε, μα γιατί να μην αναφερθεί ότι καθαρίσαμε εμείς. Από εκεί όμως βγάλαμε το συμπέρασμα ότι τα Σκάλια, τόσο το χωριό, όσο και η παραλία, από ιδιώτες καθαρίστηκε. Και έρχομαι και λέω ότι ναι, σίγουρα λοιπόν πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, αλλά και η Δημοτική Αρχή πρέπει να κάνει το καθήκον της, γιατί η τουριστική σεζόν προχωράει για τα καλά και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πουλά.
Ως άνθρωπος που ασχολείστε με τον τουρισμό και τόσα χρόνια όπως μας είπατε, βλέπετε να έχουμε αύξηση τουριστική τα τελευταία χρόνια παρά τα προβλήματά μας τα όποια, τις παθογένειές μας και όλα αυτά. Υπάρχει αύξηση τουριστική, όχι αριθμητική, στο ταμείο, στην τσέπη σας. Ποιοτική όχι, ούτε ποιοτική υπάρχει αύξηση. Αυτό εννοούσα, δεν έχουμε ποιοτικό. Ναι, το κατάλαβα, τουρισμό. Δεν υπάρχει ποιοτική αύξηση και αριθμητικά είμαστε πολύ λιγότεροι φέτος από την περσινή χρονιά. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Έχουμε ένα μεγάλο ανταγωνιστή αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην αναρρίχηση, το οποίο λέγεται Λεωνίδη, είναι γνωστό σε όλους. Ναι. Λοιπόν, έχει εφαρμόσει ορισμένες πρακτικές, ορισμένα marketing, κόλπα, της δουλειάς, όλα αυτά, και έχει προσελκύσει πάρα πολλούς. Συζητούσαμε ένα δάσκαλο αναρρίχητή και μου λέει, εγώ, του λέω, τι κάνεις το χειμώνα, μου λέει, είμαι στο Λεωνίδη, του λέω, τι κάνεις. Μου λέει, ο Δήμος μας έχει προσλάβει και μαθαίνουμε σε νέους και αχάριους αναρρίχεις. Οπότε αυτό εδώ το πήρα εγώ και λέω, ρε παιδιά, δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε κι εμείς. Και πολύ έξυπνο θα έλεγα. Ναι, και πολύ έξυπνο δηλαδή, είναι μια ιδέα. Γιατί όλοι ευαγγελιζόμαστε το αναρρίχεις, να τα κάνουμε, δηλαδή, τι θα κάνεις. Ορίστε παραδείγματα, ας πάρουμε αυτό. Δεν ζηλεύουμε, θα ζηλέψουμε την καλή έννοια, να πάρουμε τα καλά του, να τα εφαρμόσουμε κι εμείς. Για να πάμε και εμείς καλύτερα. Μα εμείς που έχουμε πρωτοστατήσει στην αναρρίχηση, πρέπει να στηρίξουμε και το προϊόν μας. Το είπε και μια κυρία, δεν ξέρω, του Μαστρουκού που ήταν υποψήφια, που ασχολείται. Πριν από λίγες ημέρες την είχαμε. Η κυρία Λαγούδη. Η κυρία Λαγούδη που είπε ξεκάθαρα, παιδιά, έχουμε σκληρό ανταγωνιστή, μας πιάσανε εξαπίνης. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Ναι, με τον κύριο Μαστρουκού. Ναι, και θεωρώ πρέπει κάτι να κάνετε. Νομίζω αυτό που έχει κάνει το Λεωνίδιο, ας πούμε, με τη σχολή για τους καινούριους και τους αχάριους αναρρίχητες. Το ακούσαμε. Είναι όλη η μαγιά. Mm-hmm. Γιατί πάνε κατά group-group, οπότε είναι μεγάλη η ποσότητα των ανθρώπων που πάνε. Δεν πληρώνουν, γιατί εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3-4 που λιμένεται τον κόσμο. Έρχονται και είναι και μαύρα τα λεφτά, τα παίρνουν αυτοί ήδη, εξαφανίζονται με πολλά λεφτά το χειμώνα και καλή νύχτα καροτίνα. Ενώ αν ξέρει ο αναρχητής ότι είναι ζάπα, αυτά τα λεφτούδάκια που είναι για να αφήσει εκεί, τα οποία είναι πάρα πολλά, θα τα αφήσει στην αγορά τη. Να λοιπόν, κύριε Πουλά, μια πολύ καλή πρόταση να κάνετε αύριο στην επόμενη δημοτική αρχή. Να δημιουργήσετε μια σχολή που να μπορεί να εκπαιδεύει νέους αναρχητές. Να, μια ωραία πρόταση. Ωραία. Νίκο, μας λένε ότι έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Να αφήσουμε τον κύριο Πουλά να κλείνει. Να πει ο κύριος Πουλάς ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Το τρίλεπτο του καλεσμένου. Ναι, λοιπόν. Ό,τι δεν ρωτήσαμε. Κατεβαίνω σε εκλογές με το δυναμικό το Γιάννη τον Μαστροκούπο, γιατί πρέπει αυτός ο τόπος να πάει παρακάτω. Έχουμε παιδιά, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στη τύχη τους. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και να γίνει ο Δήμος Καλύμνου, ο Δήμος πραγματικά όλων των Καλυμνίων, και να σταματήσουν αυτά τα τσιφλίκια που υπάρχουν και λιμένονται τις καταστάσεις και τον κόσμο γενικά ολόκληρο. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από δουλειές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Συγγνώμη αν ήμουν και λίγο δυνατός. Μια χαρά ήσασταν, ανθρώπινος ήσασταν και έχετε, μα πάνω απ' όλα μιλά η Ειρήνη μου με την αγωνία του επιχειρηματία. Ακριβώς, που έχει επιχειρήσεις, πρέπει να επιβιώσει, βράχο, να πληρώσει τις υποχρεώσεις του και να θρέψει τη δική του οικογένεια. Λέω και αλίμονο και εσείς που δεν έχετε φωνή. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, να πούμε καλή επιτυχία. Μέχρι να βγάλει σιγά σιγά το μικρόφωνο. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι είχα μια.